Είμαστε πάρα πολύ υποχρεωμένοι στο Ίδρυμα Λασκαρίδη, το οποίο σε συνεννόηση μαζί μας έχει αναλάβει για ένα μεγάλο διάστημα, 9 με 10 μήνες, να προβεί σε καθαρισμούς, σε ρέματα, σε περιοχές οι οποίες είναι επιβαρημένες από σκουπίδια. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, ο Δήμος Άρχους Μυκηνών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας και το Λασκαρίδιο Λαογραφικό Ίδρυμα προχώρησαν σε δράση καθαριότητας. Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός σε σημεία μέσα στον οικισμό της Νέας Κίου και στην παραλία. Παρουσία του Δημάρχου Άρχους Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζο. Όλες τις προηγούμενες ημέρες το συνεργείο από το Ίδρυμα Λασκαρίδη, τους πληρώνει το Ίδρυμα Λασκαρίδη, τους πληρώνει τους μισθούς τους και τα λοιπά. Εμείς βοηθάμε, έχουμε πάει κοντέινερ εκεί που πρέπει, μαζεύουμε τα σκουπίδια. Είναι απίστευτο το τι σκουπίδι έχει βγει από συγκεκριμένα ρέματα μέχρι τώρα στην περιοχή των Μυκηνών. Συνεννοηθήκαμε όμως και τους καλέσαμε να έλθουν εδώ στο παραλιακό μέτωπο, όπου ταυτόχρονα γίνονται και οι εργασίες καλοπισμού, κόβονται οι φίνικες, κλαδεύονται οι φίνικες, κόβονται τα χορτάρια, γίνεται μια ήπια διάστρωση της παραλίας, μπαίνουν οι ομπρέλες για το καλοκαίρι, οπότε θα μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο με την προσπάθειά τους οι άνθρωποι αυτοί, τα παιδιά αυτά, για να λάμψει το παραλιακό μέτωπο ολόκληρο και να μπορεί να το χαρούν οι δημότες Άρχους Μυκηνών. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Οφείλω πολλές ευχαριστίες στον Ραφαήλ τον Κοσμά, τον πρόεδρο των Μυκηνών, όπως επίσης τον ξαδερφό τον Παναγιώτη τον Κοσμά, ο οποίος εργάζεται στο Ίδρυμα Λασκαρίδη, και ας μην το κρύψουμε, αυτή ήταν η ενδιάμεση που έγινε μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία, που αναλύθηκε με τέτοια πρωτοβουλία στην Αργολίδα και συγκεκριμένα στο Δήμο Άρχους Μυκηνών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παιδιά. Έχω κανονίσει αύριο να τους παραθέσω και ένα γεύμα για να τους ευχαριστήσω για όλα όσα κάνουν για τους δημότες του Δήμου Άρχους Μυκηνών. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Όχι, δεν προετοιμαζόμαστε απλά. Νομίζω ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα είναι όλα έτοιμα και στη θέση τους, έτσι όπως πρέπει να είναι. Αν πάτε να δείτε, ας πούμε, την παραλία του Κυβεργιού αυτή τη στιγμή λάμπει. Έχουν να γίνουν κάποιες μικρές παρεμβάσεις. Είναι να απομακρυνθούν και δύο δέντρα, τα οποία είναι προβληματικά εκεί, αλλά ουσιαστικά έχουμε ολοκληρώσει αυτά τα οποία έπρεπε να έχουμε κάνει και να έχουμε ολοκληρώσει. Έρχεται και δένει λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την χθεσινή εκδήλωση, η οποία έγινε που δώσαμε 500.000 πλαστικά μπουκάλια όλα τα σχολεία του Δήμου Άρχους Μυκηνών, τεράστιο νούμερο για ανακύκλωση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση, όπως το είπαμε και χθες, να έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ τα θέματα της ανακύκλωσης. Ευχαριστώ πολύ την Αντιδήμαρχο Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, κυρία Αργυροπούλου, για αυτά, για τις προσπάθειές της, τις επιτυχημένες. Και σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα του περιβάλλοντος, προβαίνοντας με τον τρόπο αυτό στην εν της πράγμαση προστασία του και καθαρισμό του και σεβασμό του.